προκειμένη στις 5 και 15 τα ξημερώματα της Δευτέρας 28 Ιανουαρίου 2008, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χριστόδουλος, μια αμφιλεγόμενη για πολλούς προσωπικότητα που έφερε διχασμό με τις λαοσυνάξεις και τις πολιτικές του τοποθετήσεις, που ωστόσο όμως κατάφερε να μειώσει την απόσταση συνδυάν με την Εκκλησία, αλλά έφερε την Εκκλησία στον 21ο αιώνα με διαδικτυακή παρουσία και μεντιακή προβολή. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Χριστόδουλος γεννήθηκε το 1939 στην Ξάνθη και σπούδασε νομικά και θεολογία. Χαρισματικός από τα νεανικά του χρόνια, διδάκτορ θεολογίας, πτυχιούχος γαλλικής και αγγλικής γλώσσας, γνώσης ιταλικής και γερμανικής, χειροτονήθηκε διάκονος το 1961 και πρεσβύτερος το 1965. Ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος σταθερά από το 1998 που ενθρονίστηκε, εμφανίζεται να κατέχει υψηλά ποσοστά δημοτικότητας. Αυτό αποδίδεται σε ότι ο Αρχιεπίσκοπος από τις πρώτες ημέρες της θητείας του επέδειξε έναν έντονο δημόσιο λόγο και έτυχε αρκετής προβολής από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αντίθετα με τους προκατόχους του. Έντονη και ιδιαίτερα εμφανή είναι επίσης η προσπάθειά του να προσεγγίσει τους νέους χρησιμοποιώντας δημόδιες εκφράσεις κοινής καθομιλουμένης της νεολαίας. Παραδείγματος χάρη, θα σπάω, φράση η οποία υπόθηκε κατά την πρώτη περίοδο της θητείας του, αποτινόμενος σε ομιλία του προς νέους που παρευρισκόταν σε λειτουργία. Η χρήση της φράσης αυτής εκλήθη ως δήλωση συμπαράστασης και κατανόησης του Αρχιεπισκόπου προς την νεολαία και όλα τα προβλήματα. Κατέληξε όμως από ορισμένους αντικείμενα αρνητικών χαρακτηρισμών. Σε τηλεοπτικές του εμφανίσεις, ο Αρχιεπίσκοπος έχει επανειλημμένα αποφύγει να αναφερθεί στις σύγχρονες απόψεις επί της σεξουαλικότητας των νέων, εμένοντας στο συγχωρητικό χαρακτήρα της Εκκλησίας. Παρ' όλα αυτά, με δήλωσή του στην τηλεόραση, ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος είχε χαρακτηρίσει την ομοφιλοφιλία κουσούρη. Υπό την ηγεσία του προήλθε το έργο της Εκκλησίας στον κοινωνικό τομέα. Η ενίσχυση των υπαρχόντων και η ίδρυση νέων οργανισμών καλύπτουν τομείς όπως η ηλιοειθική, η μέρημνα για τους εξοικομανείς, η συμπαράσταση προς τους πρόσφυγες, την κακοποιημένη γυναίκα, την άγαμη μητέρα. Η ποιμαντική θητεία του στην ηγεσία της Εκκλησίας συνοδεύτηκε με τη δημιουργία δικτύου βρεφονιπιακών σταθμών για τη στήριξη της εργαζόμενης μητέρας, τη μεθοδική στήριξη των πολίτευμων οικογενειών, την ίδρυση της μη κυβερνητικής οργάνωσης αλληλεγγύης για την αποστολή βοήθειας σε χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου και σε περιοχές που πλήττονταν από φυσικές καταστροφές. Το πρόσωπο του Αρχιεπισκόπου είχε συνδεθεί άμεσα με μια μεγάλη σύγκρουση μεταξύ Εκκλησίας και πολιτείας που ξεσπάσε το 2001, όταν η ελληνική κυβέρνηση υπό την πρωθυπουργία του Κωνσταντίνου Σιμίτη επιχείρησε κατόπιν υποδείξεως της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων να αφαιρέσει την αναγραφή του θρησκεύματος από την αστυνομική ταυτότητα των Ελλήνων πολιτών. Ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος αντιτάθηκε στεναρά στην απόφαση, ισχυριζόμενος ότι προτάχθηκαν από νεοδιανοούμενους που θέλουν να μας επιτεθούν σαν σκυλιά και να μας κόψουν στις σάρκες. Οργάνωσε δύο συλλαλητήρια στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη μαζί με πολλούς επισκόπους της Εκκλησίας της Ελλάδας. Ακόμα έγινε προσπάθεια συλλογής υπογραφών για τη διενέργεια δημοψηφίσματος ή την προαιρετική αναγραφή του θρησκευμάτου στις αστυνομικές ταυτότητες, η οποία κατέληξε στη συλλογή κατά τα σχέδια της Εκκλησίας 3 εκατομμυρίων υπογραφών. Ο τότε αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και μετέπειτα πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής υπέγραψε το αίτημα της Εκκλησίας. Ωστόσο, η αναγραφή του θρησκεύματος στις αστυνομικές ταυτότητες, ακόμα και σε εθελοντική βάση, όπως ζήτησε τελικά ο Αρχιεπίσκοπος, κρίθηκε αντισυνταγματική από τα ελληνικά δικαστήρια. Η κυβέρνηση απέρριψε το αίτημα του Αρχιεπισκόπου και δεν πραγματοποιήθηκε δημοψήφισμα. Έκτοτε, οι αστυνομικές ταυτότητες δεν αναγράφουν το θρησκεύμα του κατόχου τους. Το όλο ζήτημα όμως έλαβε διχαστικό χαρακτήρα, καθώς οι πλευρές Εκκλησίας και Πολιτείας παρουσιάστηκαν ανυποχώρητες, ανταλλάσσοντας δημόσιες βαριές εκφράσεις και χαρακτηρισμούς. Ο δημόσιος λόγος του Αρχιεπισκόπου για ζητήματα που πολλές φορές άπτονται της πολιτικής με την ευρεία έννοια φέρνει συχνά αντιδράσεις. Οι φιλικές απόψεις που διατυπώνονται σχετίζοντας με το δικαίωμα κάθε πολίτη της χώρας να μιλά για όποιο θέμα επιλέγει, ενώ ο αντιλόγος ζητά ουσιαστικά ο λόγος του Αρχιεπισκόπου να μην περιέχει κρίση σε έντονο ύφος που θα μπορούσαν να εκλειφθούν ως αντιπολιτευτικές και ως χρησιμοποίηση θέσης ισχύως του Αρχιεπισκόπου για επιρροή του θρησκευόμενου λαού. Συχνά οι δηλώσεις του Αρχιεπισκόπου ερμηνεύονται ως πολιτικές αποθετήσεις και επίδειξη δύναμης, που σκοπό έχουν να πλήξουν την ώρα των εκλογών την κυβέρνηση που τοποθετήθηκε απέναντι στα αιτήματα της εκκλησιαστικής ιεραρχίας. Αυτές οι ρήξεις οδήγησαν επανειλημμένα σε δημόσιες αντιπαραθέσεις όπου επλέκονται και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η πολιτική αριστερά και άλλοι εκπρόσωποι της πολιτικής ζωής συχνά εναντιώνονται δημόσια στις εκάστοτε δηλώσεις του Αρχιεπισκόπου. Προκάλεσε δημόσιο σχολιασμό η δήλωση του περί άγνοιας για τα τραγικά συμβάντα στη διάρκεια της δικτατορίας 1967-1974, όπως και οι φημολογίες για αλλεπάλληλα οικονομικά και γενετήσια σκάνδαλα στους κόπους της Εκκλησίας, που δημιούργησαν αρνητικές εντυπώσεις, χωρίς όμως να διερευνηθούν δικαστικά. Την παρέτηση του Αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου έχει ζητήσει ο πρόεδρος του συνασπισμού Αλέκος Αλαβάνος, εξαιτίας κειμένου που αποκαλούσε νέους Διοκλητιανούς,
όσους ζητούν χωρισμό κράτους εκκλησίας, δηλώνοντας ότι χρησιμοποιεί το θρησκευτικό συνέστημα για να διχάσει το λαό σε πιστούς και άπιστους. Μετά από 4 χρόνια ιερής αντιπολίτευσης, το Πασόκ έχασε τελικά τις εκλογές του 2004, αλλά η υπόθεση των ταυτοτήτων μπήκε στο αρχείο για να κλείσει οριστικά τον περασμένο Οκτώβριο. Στο εσωτερικό της εκκλησίας προωθήθηκαν αλλαγές με στόχο την αναδιοργάνωση του διοικητικού μηχανισμού της. Ταυτόχρονα όμως αναδείχθηκαν μια σειρά ζητημάτων που έφεραν τελικά σε δύσκολη θέση τον μακαριστό Χριστόδουλο. Το 2005 η Εκκλησία της Ελλάδος συγκλονίστηκε από την αποκάλυψη σειρά σκανδάλων που άγγιζαν ακόμα και την Αρχιεπισκοπική Αυλή. Η αυτοκάθαρση που ανήκειλε ο Αρχιεπίσκοπος στην πραγματικότητα δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, την ίδια ώρα που ο ίδιος είδε τη δημοτικότητά του να πέφτει στο χαμηλότερο επίπεδο από την ημέρα της εκλογής του. Τότε ο Αρχιεπίσκοπος είχε δηλώσει: «Ομολογώ πως δεν ήξερα πως γινόταν βασανιστήρια, πως υπήρχε άτεσα. Όλα αυτά ήρθαν στο φως μετά. Δεν πειράζει, μπορεί να τα ήξερε τότε ο Αρχιεπίσκοπος. Αν τα ήξερε και σιώπησε, έκανε άσχημα. Στον κύκλο μου δεν είχα ακούσει τέτοια πράγματα. Δεν άκουγα ξένους σταθμούς. Εκ των υστέρων τα έμαθα. Θα μου πει κανείς ότι ήμουν βάθια ανοιχτωμένος. Μπορεί, γιατί εγώ τότε σπούδαζα». Ο Μητροπολίτης Ζακίνθο, ο οποίος φέρεται και ως αντιπολευόμενος επίσκοπος, δήλωσε πως πιστεύεται ότι ο Αρχιεπίσκοπος ψεύδεται, γιατί ένα διάστημα της περίοδου της επταετίας, συγκεκριμένα από το 1968 στο 1974, ήταν γραμματέας της Ιεράς Συνόδου. Από τη θέση αυτή, ήταν υποχρεωμένος να διαβάσει τις επίσημες επιστολές του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών προς την Ιερά Σύνοδο, στις οποίες διαμαρτυρόταν για τα βασανιστήρια που λάμβαναν χώρα στην Ελλάδα την περίοδο εκείνη και ο τότε Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος που δεν απολύτως είχε πράξει. Ο μακαριστός Χριστόδουλος, επίσης, σε πολλές περιπτώσεις δεν δίστασε να επικρίνει τους ισχυρούς της γης για τις ενέργειές τους σε βάρος αδύναμων λαών. Οι βομβαρδισμοί της Σερβίας προκάλεσαν την οργή του κατά τον ΗΠΑ, ενώ σε πολλές περιπτώσεις ήταν καυστικός για ορισμένες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τη διάρκεια της αρχιεπισκοπίας του, πραγματοποίησε επίσημες επισκέψεις σε όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες, ενώ προχώρησε την αλληλογνωριμία και το διάλογο με τους εκπροσώπους των διαφόρων θρησκευτικών κοινοτήτων που υπήρχαν στην Ελλάδα. Το Δεκέμβριο του 2006 έγινε ο πρώτος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος που επισκέφθηκε το Βατικανό, τον προκαθήμενο της Εκκλησίας της Ρώμης, Πάπα Βενέδικτο XVI. Λίγα χρόνια νωρίτερα το 2001 είχε υποδεχθεί στην Αθήνα τον Πάπα Ιωάννη Παύλο II παρά τις αντιδράσεις στο εσωτερικό της Εκκλησίας. Ακόμα και στην επικοινωνία της Εκκλησίας παρενέβη δυναμικά, οδηγώντας στον νέο κόσμο της ψηφιακής εποχής, αφού ίδρυσε την υπηρεσία διαδικτύου, δημιουργώντας συγχρόνως ψηφιακή βιβλιοθήκη σε 9 γλώσσες, πινακοθήκη, μουσικοθήκη και πύλη πολιτιστικών ειδήσεων στα ελληνικά και αγγλικά. Το καλοκαίρι του 2007, ο Αρχιεπίσκοπος ασθένησε σοβαρά και μεταφέρθηκε σε ΣΥΠΑ, όπου υποβλήθηκε σε πολύ ωραία χειρουργική επέμβαση στις 8 Οκτωβρίου, χωρίς όμως να γίνει μεταμόσχευση ΣΥΠΑ τους όπως σχεδιαζόταν. Σύμφωνα με ιατρικό ανακοινωθέν, η υπατική μεταμόσχευση ήταν αδύνατη εξαιτίας μεταστάσεων καρκίνου στην κοιλότητα του περιτόνιου. Λίγες εβδομάδες αργότερα, επέστρεψε στην Ελλάδα που συνεχίζει τη θεραπεία του. Ο Αρχιεπίσκοπος πάσχει επίσης από κύρωση του ύπατος και από υπατήτιδα. Στις 16 Νοεμβρίου, τον Αρχιεπίσκοπο επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής και η Συνοδική Μητροπολίτη. Μία μέρα πριν, είχε υποβληθεί σε αξονική τομογραφία, καθώς η θεραπευτική αγωγή που ακολουθεί δημιούργησε παρενέργειες και επιδείνωσε την υγεία του. Στις 27 Ιανουαρίου 2008 εκοιμήθηκε στις 5 και 15 τα ξημερώματα της Δευτέρας στην αρχιεπισκοπική κατοικία που βρισκόταν υπό τη φροντίδα των οικείων του αρνούμενος να μεταβεί στο νοσοκομείο. Η σωρός του τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα στο Καθεδρικό Ναό Αθηνών ενώ ξεκίνησε το τελετουργικό της ενδυμασίας του με τη Μεγάλη Αρχιερατική Στολή. Η κηδεία του θα τελεστεί σύμφωνα με το πρωτόκολλο με τη μέση ενεργεία αρχηγού κράτους, ενώ ο ενταφιασμός του θα γίνει με πομπή προς το πρώτο νεκροταφείο πάνω στο κυλίβαντα πολυβόλου όπλου και θα ταφεί χωρίς χώμα με όλο το τάμφι όπως αρχίζουν οι κανόνες της Ορθόδοξης Παράδοσης. Κατά την έξοδο του σκηνώματος από τον Ιερό Ναό θα ακουστούν 21 κανονιοβολισμοί από το Λυκαβητό. Σύνταγμα των τριών όπλων των ενόπλων δυνάμεων θα συνοδεύσει τη σωρό μέχρι το πρώτο νεκροταφείο, όπου εκεί στρατιωτικό τάγμα θα αποδώσει τιμές. Τον επικίδιο θα εκφωνήσει ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Σάνθιμος. Ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος θα μείνει στις καρδιές μας ως ο άνθρωπος που έφερε την Εκκλησία πιο κοντά στον κόσμο.